Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα από την πρώτη ανάρτηση. Παρακολουθείτε λοιπόν την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα και μαζί με την Κυριακή. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα και από μένα. Θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11 να αναλύουμε τα θέματα που αφορούν την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 20 Δεκέμβρη, σε λιγότερο από μία εβδομάδα έρχονται και τα Χριστούγεννα. Επιτέλους. Οι δρόμοι, οι πλατείες, τα σπίτια, όταν βλέπεις, ας πούμε, περνώντας από τους δρόμους, είναι όλα στολισμένα. Ωραίο περιβάλλον αυτό, φώτα παντού. Δεν ξέρω, το δικό μου το σπίτι έχω κάνει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχω βάλει πάρα πολλά φώτα. Και έξω έχεις ρίξει. Και έξω. Πάρα πολύ. Όλο το σπίτι. Πάση περιπτώσει. Την Τετάρτη λοιπόν είναι και τα Χριστούγεννα. Εμείς να πάμε να διαβάσουμε σε αυτό το σημείο τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα, την 20η ημέρα του Δεκεμβρίου. Να πούμε πως σήμερα γιορτάζει ο Ιγνάτιος. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ιγνάτιο. Χρόνια πολλά, Ιγνάτιε. Και να περάσουμε λοιπόν να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Το 1522, έπειτα από πεντάμινη πολιορκία από τις δυνάμεις του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, οι Ένετοι παραδίδουν τη Ρόδο στους Οθωμανούς. Το 1881 οι εκλογές συνέβησαν, δηλαδή υπήρχαν εκλογές στην Ελλάδα με τη νίκη του Χαρίλαου Τρικούπη. Εξελέγησαν και οι 6 βουλευτές που τάσσονται υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Το 1930 επικυρώνεται στη Βουλή το Σύμφωνο Φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και πάμε να δούμε και τις σημαντικότερες γεννήσεις που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Το 1802 γεννήθηκε ο Δημήτριος Βούλγαρης, γνωστός και με το προσωνύμιο Τζουμπές, πολιτικός από την Ίδρα που διατέλεσε και πρωθυπουργός, ο κυριότερος εκπρόσωπος της φαυλότητας στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Το 1868 γεννήθηκε ο Harvey Samuel Fairstone, Αμερικανός πρωτόπορος στην κατασκευή ελαστικών αυτοκινήτων και ιδρυτής της φερόμενης βιομηχανίας Firestone. Το 1915 γεννήθηκε ο Αζίς Νεσίν, Τούρκος συγγραφέας. Και πάμε να δούμε και τους σημαντικότερους θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα, την 20η ημέρα του Δεκέμβρη. Το 1806 άφησε την τελευταία του πνοή ο Ζώης Καπλάνης, εθνικός εφευρέτης και ιδρυτής της ομώνυμης σχολής των Ιωαννίνων. Το 1968 ο Τζον Στάινμπεκ, Αμερικανός συγγραφέας, τιμήθηκε, να πούμε, και με τα βραβεία Νόμπελ λογοτεχνίας το 1962. Το 1981 άφησε την τελευταία του πνοή ο Δημήτρης Ροντήρης, Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. Είδαμε λοιπόν και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Να μας πει, Κυριακή, μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Αυτό ήθελα να σου πω, το ξεχάσαμε. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211 55 50 500, τον παραδοσιακό τρόπο. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση στα ελληνικά και στο Twitter πάλι με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε και τα email σας στο pronteanartisi@papakizoogla.gr, όπως βλέπετε και στις οθόνες σας. Να θυμίσουμε όμως και το διαγωνισμό που τρέχει. Έτσι, Έλενα, ένας λοιπόν διαγωνισμός για εσάς, ο οποίος λύγει σε λίγες ημέρες. Μία ή ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσετε ένα iPad τελευταίας τέταρτης γενιάς αξίας 720 ευρώ, το οποίο μπορεί να γίνει δικό σας από το zoogla.gr σε συνεργασία με το Αφασία. Το μόνο που έχετε εσείς να κάνετε είναι να μπείτε στο αφασία.gr και να πατήσετε απλά ένα like. Έτσι. Ένα like και μπαίνετε στο διαγωνισμό. Έτσι λοιπόν. Πάμε όμως να διαβάσουμε και τους κυριότερους τίτλους από τις αθηναϊκές και τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πώς να ρυθμίσετε τα κόκκινα δάνεια, οι προϋποθέσεις και οι όροι, οι παγίδες και τα ψηλά γράμματα. Στα σύνορα του γαλαξία, εφορία, αύξηση, σοκ, στα πρόστιμα για τα ληξιπρόθεσμα. Είμαστε η Προεδρία της Ελπίδας, Σαμαράς, η γιαγιά που έδωσε ζωή στο εγγόνι της. Ο δικοματισμός στο έλεος των πρώην, το μεγάλο στοίχημα της ρύθμισης των δανείων. Ολυμπιακός έδεσε τον Μίτρογλου με συμβόλαιο χωρίς ρήτρα. Γιορτές 2013-2014, διασκεδάστε ελεύθερα και δωρεάν. Και να ρίξουμε μια ματιά στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Χωρίς φόρο τα ενίκια που δεν εισπράχθηκαν στην Ελλάδα, η σκυτάλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλή δοκιμασία της κυβέρνησης για ακίνητα και πληστηριασμούς. Νέες αλλαγές ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Καθαιρέθηκε και ο αστυνομικός διευθυντής Κωνσταντινούπολης. Πρόστιμα έως και 30% σε οφειλέτες του δημοσίου. Όχι σε ένα μοιραίο λάθος.
Με απόφαση Σαμαρά διεγράφει ο Λιάπης από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά λείπει σε διακοπές. Φοβούμενοι το λουκέτο, ζητούν ιδιωτικοποίηση του ΟΔΙΕ οι εργαζόμενοι. Από το νέο έτος, εισοδηματικά κριτήρια στα προνοιακά επιδόματα. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Παράλογα πρόστιμα για απλήρωτους φόρους. Από την 1η Ιανουαρίου η εφορία θα χρεώνει ποινή 10% μετά από τους δύο πρώτους μήνες καθυστέρησης, ενώ η ετήσια επιβάρυνση θα φτάνει το 28,5%. Παραμένει το 13% μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση. Φήμες για εμπλοκή του γιου του, αποκαλύψεις για τρεις υπουργούς, αμφισβήτηση από τον αντιπρόεδρο Άριν στη δίνη σκανδάλων ο Ερντογκάν. Το σπάσιμο πιάτων έγινε πάλι μόδα στις πίστες, αύξηση πωλήσεων και εξαγωγές. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Το Έθνος. Βιομηχανία επιδομάτων στον Οκανά. Πρόστιμα πόρισμα από το Γενικό Λογιστήριο. Από 35 ευρώ στα 700 ευρώ το επίδομα γάμου. Από 57 ευρώ στα 204 το επίδομα οθόνης. Από 58 ευρώ στα 353 το νοσοκομιακό. Το χαλί του Μιχάλη συνεχίζεται εξωτικές διακοπές για να φορτίσει τις μπαταρίες. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, όλα λάθος. Το μνημόνιο βύθισε τη χώρα, δεν την έσωσε. Διεγράφει χθες ο Μιχάλης Λιάπης, εκτεθειμένος ο Στουρνάρας, πιστολέρο έως το 2017 στο Θρύλο, με σύνταξη έως 500 ευρώ ηλικιωμένη, 10 ονόματα είπε ο Κάντας. Στα όρια του συντάγματος ο νέος φόρος στα ακίνητα. Ο Κυριλίας που μιλάει με τα έλατα. Αποζημίωση 753.470 από το κράτος σε πατέρα για το θάνατο του 19χρονου γιού του. Στην εφημερίδα είναι αυτεμπορική. Πολλαπλάσια τα πρόστιμα για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μειωμένος ο ΦΠΑ στην εστίαση για έναν ακόμη χρόνο. Σαμαράς, Προεδρία Ελπίδας. Μελέτη αυξημένα τέλη λόγω αποβλήτων. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 140 εκατομμύρια για 8.000 άτομα στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Κομισιόν, περισσότερες ευκαιρίες για μικρομεσαίες. Ελλάδα, άνοιγμα στην αγορά ιατρικού τουρισμού. Ρευστότητα μέσω τραπεζικής ενοποίησης, καταλυτική εξέλιξη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις τράπεζες. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Ημερησία. ΦΠΑ 13% στην εστίαση. Αποφεύθηκε η επαναφορά στο 23%. Διήμερο τεστ στην Βουλή για ακίνητα και πληστηριασμούς. Ξεκαθαρίζει το τοπίο, λένε οι τραπεζίτες. Κοινή πληγή, η μακροχρόνια ανεργία. 7 στους 10 ανέργους αναζητούν εργασία περισσότερο από 12 μήνες. Η ανεργία των νέων έφτασε στο 57,2% και ειδικά των νέων γυναικών στο 62,8%. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, καθώς και στην Δυτική Ελλάδα. Και στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης, μετατρέπουν λαϊκές οικογένειες σε ομήρους των τραπεζών. Το ΚΚΕ καταψηφίζει το σχέδιο της κυβέρνησης, καλώντας τους εργαζομένους μέσα από τα συνδικάτα τους, τις λαϊκές επιτροπές, να μην επιτρέψουν κανέναν πληστηριασμό λαϊκής κατοικίας. Κανένα λαϊκό σπίτι να μην μείνει απροστάτευτο στα νύχια των τραπεζών και της εφορίας. Απέτησαν έκτακτο οικονομικό βοήθημα στους ανέργους. Μιλάμε για τα συνδικάτα Αθήνας και Πειραιά. Στην εφημερίδα Η Αυγή, ξεσπιτώνουν τις οικογένειες. Ευρωκοινοβούλιο, απέτυχαν τρόικα και μνημόνιο. 76% κάτω από τα όρια της φτώχειας. Άλλο ένα θύμα, 80χρονη κάηκε σε παγωμένο διαμέρισμα. Σχεδόν 1 εκατομμύριο μακροχρόνια άνεργοι, το 71% των 1,35 εκατομμυρίων ανέργων. Σκουριές φρένο από την επιθεώρηση μεταλλίων στην ελληνικός χρυσός. Ο Γάπη θηλιά το χρήμα, σάλο στην Τουρκία, ο Ερντογάν περνάει στην αντεπίθεση. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Εσπρέσο. Αποκλειστικό. Ποιο ψάχνουν για τον Μαρτίνο, η ειδική ομάδα της αστυνομίας για τον εντοπισμό του καταζητούμενου. Μιλάμε για τον Χριστόδουλο. Για τον κύριο Χριστόδουλο. Μεγάλη κομπίνα με 12.000 ασφάλιστρα, μαϊμού, κινητοποίηση και 20 συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα. Δύο τροχέα στην Κρήτη έφεραν στο φως την απάτη.
Είδαμε λοιπόν και τους τίτλους από τις αθηναϊκές εφημερίδες και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Και να περάσουμε να δούμε την εφημερίδα Goal News. Όμιλος κόλαση μαζί στο top 16 της Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός, Μπαρτσελώνα και ο Μπράντοβιτς περιμένουν και τον Παναθηναϊκό αν η Λαμπόρα κερδίσει απόψε την Κουμπάν. Νίκησε και τις απορίες Πανιώνιος Βέρεια 2-1, όπου φτωχός και η μοίρα του. Άρης Αστέρας, Τρίπολης 1-1. Ψάχνει πολυφωνία, ΑΕΚ, οι παίκτες από τους οποίους περιμένει λύσεις. ΠΑΟΚ, το γκολ θυμάται το περσινό διάγγελμα Σαββίδη στην ίδια αφετηρία. Έδεσε στο λιμάνι του. Ο Μαρινάκης ανανέωσε μέχρι το 2017 και χωρίς ρήτρα το συμβόλαιο του Μήτρογλου με τον Ολυμπιακό. Στην εφημερίδα Πρωταθλητής σε όλα. Στο λιμάνι ο Μήτρογλου ως το 2017. Αυτός είναι. Με αγκάλιασαν όπως κανένας. Θα δίνω τα πάντα για την ομάδα. Σε πελάγη ευτυχία ο Κώστας είχε πει όχι και σε Μπενφίκα και West Ham. Έκλεισε τον πιστολέρο στο μπαμ μπαμ. Δίδαξε και μπάλα ο Κριστιαν. Θρύλος εξπρές και στην Πολωνία. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Η Πράσινη». Δείξτε τα αστέρια στον πελάτη. Γι' αυτό Παναθηναϊκέ μου το μέλλον είναι δικό σου. Νιάτα, δύναμη, κλάση και αντοχή. Είδες τι καλά λόγια λένε για τον Παναθηναϊκό. Και να περάσουμε να δούμε και την εφημερίδα Live Sport, ψυχή Γαύρου. Ο Μήτρογλου ανανέωσε μέχρι το 2017, απαρνήθηκε τη ρήτρα και δίνει στον Ολυμπιακό την δυνατότητα να κερδίσει όσα θέλει όταν τον πουλήσει. Στην εφημερίδα Γαύρος έμεινα γιατί γουστάρω, με 5 εκατομμύρια τον έδεσε για 3,5 χρόνια. 23-0 ο θρύλος και συνεχίζει, δεν χάνει, πώς υπέγραψε ο Πεκταράς. Και να ρίξουμε μια ματιά στο φως των σπορ. Μπαμ με Μήτρογλου στο 40%. Σπουδαία κίνηση Μαρινάκη. Γκολ και θέαμα στο Καραϊσκάκι. Φάση με τους Καρεμπέ και Τσαντάκι. Πάμε όμως να δούμε και την ώρα των σπορ. Τρία άλματα, τρία ακόμη άλματα μπροστά στην Αγία Σοφιά. Κάθε μέρα, όλη μέρα ασχολείται με το μεγάλο όνειρο όλων των ΑΕΚτζίδων ο Δημήτρης Μελισανίδης. Ωραίο γήπεδο θα γίνει αυτό το ΑΕΚ. Και στην εφημερίδα Sport Day, θρυλική επένδυση. Ο Μαρινάκης στείναξε την μπάγκα και έδεσε τον Μήτρογλου με χρυσό συμβόλαιο μέχρι το 2017. Με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας παίκτης όλων των εποχών. Η ESD έχει όλο το παρασκήνιο. Οι κουβέντες του Προέδρου που κέρδισαν τον πιστολέρο, ο τετραπλασιασμός των αποδοχών του μέσα σε 11 μήνες, το εξάωρο ραντεβού και η συμφωνία για το μέλλον. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα «Η Γάτα», 6 σούπερ αποδόσεις από το σύστημα, 2 άση, 2 επί και 2 διπλά που πληρώνουν από 1,90 έως 3,25. 2 άση και ένα γκολ στην βασική τριάδα. Είδαμε λοιπόν και τους τίτλους από τις αθηναϊκές και φυσικά τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Πάει λοιπόν ο Μήτρογλου, θα μείνει στον Ολυμπιακό μέχρι και το 2017. Αυτό κάνει χαρούμενους και τους, την ομάδα του Ολυμπιακού γενικότερα, γιατί κακά τα ψέματα ο Μήτρογλου είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Άσχετα. Τους οπαδούς τους. Και φυσικά για τις γυναίκες που έχουν αδυναμία στο Μήτρογλου. Οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι ακούμε συχνά δεν είναι και λίγες. Πάση περιπτώσει να πούμε πως εμείς να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε λίγο στον καιρό που η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, Κυριακή κυμαίνεται γύρω στους 8 βαθμούς Κελσίου. Έχει τσουχτερό κρύο έξω, αλλά περισσότερα θα μας πει ο κύριος Τάσος Ερνιακός, ο οποίος βρίσκεται για άλλη μία μέρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κυρία Ερνιακέ. Καλή σας ημέρα κυρία Τσίπου, κυρία Σταλκίνη και πρωτίστως στους ίδιους ακροατές που μας παρακολουθούν. Πραγματικά έχει τώρα το πρωί πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, μείον 7, μείον 8, ακόμα και μείον 9 βαθμού Κελσίου στην βόρεια Ελλάδα, στις περιοχές της Φλόρινας, της Καστοριάς, της Κοντάνης, της Λεμαχίδας, των Ευρωπόπης, στο Παραμέντι, στο Περτούνι, αλλά και στην Τρίπολη, ακόμα και στα Καλάβρυτα, θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές τώρα το πρωί, σιγά-σιγά όμως ανεβαίνουν, αφήσουν να ανεβαίνουν πάλι τις θερμοκρασίες. Μια λαμπρή μέρα θα είναι η συνέχεια. Με μόνο λίγες συνέχειες, η Κρήτη κάτω από 2 στα 12, όπου το πρωί έβρεχε
κυρίως και Ρόδο και την Άλερα και τα Λάρα. Και αν το μηχανίσω, σιγά σιγά όμως αυτή η καρτοκαιρία από τα αρχαία πότερα και μακριότερα θέλει και στα τελόριζο και πρόσφυγια και έτσι ο καιρός θα φτιάξει και εκεί. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολήσουν σήμερα, καθώς δεν φαίνεται να ξεπερνάνε τα 3-4 από χώρο μόνο στο Αιγαίο, ένα μοριαδάκι δηλαδή ανεπαίσθητο, ενώ η θερμοκρασία της κοιμαθεί στη Βόρειο Ελλάδα που μείον 6, μείον 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά θα φτάσει στους 15, στα δυτικά επιδοτικά δηλαδή την Ιδία, την Μεσσηνία, την Ετωλοακαρδανία, να χαεί θα φτάσει στους 19 από Κελσίου σήμερα, η συνδέστηση πέρασε στο Δεκέμβρη, και στην Κρήτη αυτούς στους 15. Η αυριανή μέρα του Σάββατο θα είναι ακόμα πιο λαμπρή, περιμένουμε γενικά έρθει ο ουρανός σε ολόκληρη τη χώρα, η ακάρα δηλαδή παντού, απάρκου εις άρθρο, βέβαια το πρωί θα έχει μάλλον και φτερό κρύο στη Βόρεια και η Κεντρική Ελλάδα, κυρίως στις κοινωνικές και τροπικές περιοχές. Οι άνεμοι βορειάδες πήγαν με τεβοχό και πάλι δεν θα έχουν πρόβλημα στις θαλάσσιες κοινωνίες, ενώ η Δράκυλος στα ίδια σχεδόν επίπεδα, θα φτάσει 13 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, στα κεντρικά τους 15, στις δυτικές περιοχές στους 16-17 και στην Κρήτη στους 15 και στις κλάδες της Δαρδεκάνης στους 15. Και η Αθήνα, για να έχουμε κανένα πρόβλημα, και σήμερα περιμένουμε για κάτω ένα ελαφρό βοριαδάκι με 4 από πόδι και τον άλλο στους 14 βαθμούς Κελσίου σήμερα και στη Θεσσαλονίκη Λιακάδα με αρνητικές θερμοκρασίες το πρωί, κυρίως στο Λαγκαδά που πήγε μείον 5 το πρωί, μείον 6, τώρα σιγά σιγά θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει πάντα μέχρι 12 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο και η Αθήνα τις ίδιες θερμοκρασίες θα έχει, γύρω στους 14-15 βαθμούς Κελσίου, Λιακάδα και αύριο, πολύ καλός καιρός και αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και την Κυριακή, περιμένουμε και την Κυριακή Λιακάδα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες αραιές νεφώσεις οι οποίες από τα δυτικά θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και μετά οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 με 6 υποφόρ αλλά μόνο στο Αιγαίο, στο Ιόνιο 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στη Βόρεια Ελλάδα από αρνητικές βεβαίως θερμοκρασίες το πρωί μείον 5, μείον 6 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει όμως στις 12 το μεσημέρι και ως 15-16 τα επιδοτικά και γύρω στους 17 πάλι παραπάνω στην Δυτική Ελλάδα υψηλές για την εποχή θερμοκρασία. Έτσι θα πάει ο καιρός και την Δευτέρα, αλλά από την Τρίτη παραμονή των Χριστουγέννων περιμένουμε να συνεχίσει τα νότια ανατολικά, ανότια δυτικά, στη Μεσσηνία, την Ηλία και την νότια Πελοπόννησο σε πρώτη περιπτώσει και θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι και μετά οι οποίες θα επεκταθούν ανήμερα τα Χριστούγεννα στη Πελοπόννησο ή στη Κλάδε, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και την νότια Περαιά Ελλάδα. Οι βροχές όμως αυτές δεν θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, θα είναι τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας και θα είναι βροχές του βολιά, δεν θα είναι βροχιάδες, άρα θα είναι πολύ μικρές βροχές. Η υπόλοιπη χώρα πολύ καλός ο καιρός με αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα είναι ιδιαίτερα, δεν θα είναι κάποια σημαντική μεταβολή, εκτός κανένα δυο βαθμούς να πέσει λίγο ακόμα. Κάπως έτσι προδιαγράφεται ο καιρός των ημερών αλλά και των Χριστουγέννων και από ό,τι φαίνεται χωρίς καιρικές εκπλήξεις και με ίδιες καιρικές εκπλήξεις θα γιορτάσουν το όφελος των Χριστουγέννων στην Ελλάδα. Κύριε Αρνιακέ, για άλλη μια μέρα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρίσκεστε, που βρεθήκατε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Είδαμε λοιπόν και την πρόγνωση του καιρού από τον αγαπημένο μας Τάσο Αρνιακό. Σε αυτό το σημείο να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί η Ζούγκλα μέχρι και αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Στον κόσμο του ο Μπέζας. Στις βαριές καταγγελίες του κ. Σαραντίδη, ο Υφυπουργός Υγείας απάντησε μέσω Facebook.
Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας καλύπτει τη διαφθορά ο Ερντογάν. Ξήλωσε τους αστυνομικούς που ξεσκέπασαν το σκάνδαλο δωροδοκίας. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας με μαύρες βαλίτσες μετέφεραν τις μίζες. Ο συνεργάτης του Άκη εμπλέκει πολιτικά πρόσωπα στο πάρτι με τα εξοπλιστικά. Ενώ το τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, κόλπο γκρόσο με πλαστά ασφαλιστήρια, αστυνομική επιχείρηση με 12 συλλήψεις μελών οργανωμένου κυκλώματος. Είδαμε λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα της Ζούγκλας. Μπορείτε και εσείς καθημερινά να επισκεπτέστε το zoogla.gr και να ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν την ελληνική, την διεθνή και γενικότερα την επικαιρότητα. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν από το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ήρθε η ώρα να αναλύσουμε την επικαιρότητα, τη διεθνή αλλά και την ελληνική. Αλλά προτού αναλύσουμε την επικαιρότητα, να πούμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση αλλά και στο Twitter. Πάλι με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη-ανάρτηση@zoogla.gr. Να υπενθυμίσουμε όμως και τον διαγωνισμό ο οποίος τρέχει. Είπαμε λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας, να πούμε και έναν διαγωνισμό ο οποίος σε λίγες ημέρες θα βγει ένα σημείο τυχερή από εσάς. Θα κερδίσετε ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ, το οποίο σας το κάνει δώρο το afasia.gr, το zoogla.gr, σε συνεργασία με το afasia.gr. Το μόνο που έχετε εσείς να κάνετε είναι να μπείτε στο afasia.gr στο Facebook και να πατήσετε απλά ένα like. Και έτσι μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα κατακτήσετε, θα γίνει δικό σας αυτό το iPad το τέλειο. Ένα πραγματικά υπέροχο δώρο. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν τα δώρα μας, είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας, διαβάσαμε και τις εφημερίδες. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα αρχικά. Και ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολλούς και πολλές είναι εκείνο του κυρίου Λιάπη, του πρώην υπουργού, όπου τον τσακώσανε οι άνδρες της αστυνομικής ή οι άνδρες της αστυνομίας με ένα αυτοκίνητο το οποίο πάνω του είχε πλαστές πινακίδες και δεν διέθετε ούτε άδεια οδήγησης. Έτσι. Να πούμε όμως ότι διαγράφει από τα Μητρώα της Νέας Δημοκρατίας για αντιδεολογική συμπεριφορά ο πρώην υπουργός Μιχάλης Λιάπης, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα όμως με την ανακοίνωση, με απόφαση δηλαδή που πήρε χθες η Κεντρική Επιτροπή Διοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας, διαγράφεται από τα Μητρώα μελών του κόμματος για αντιδεολογική συμπεριφορά ο κ. Μιχάλης Λιάπης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε εντολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου να επεξεργαστεί διάταξη σύμφωνα με την οποία οι βουλευτές οι οποίοι θα υποπίπτουν σε συγκεκριμένα αδικήματα μείζονος κοινωνικής απαξίας θα στερούνται όλων των προβλεπόμενων ατελειών και προνομίων που συνδέονται με τη βουλευτική τους ιδιότητα. Εν τω μεταξύ, αναβολή για τις 30 Δεκεμβρίου ζήτησε και πήρε από το δεύτερο αυτόφορο μονομελές πρωτοδικείο μέσω των συνηγόρων του ο Μιχάλης Λιάπης προκειμένου να προσκομίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του πολυτελείους τζίπου του. Ο συνηγόρος του, να πούμε, του πρώην υπουργού δήλωσε ότι ο κύριος Λιάπης δεν παρέστη τελικά στο δικαστήριο,
πλήρωσε τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου, όλα τα πρόστιμα, τα τέλη κυκλοφορίας του 2013 και σε ένδειξη καλής θέλησης τα τέλη κυκλοφορίας του 2014. Να πούμε πως ο κύριος Λιάπης, να θυμίσουμε μάλλον άλλη μια φορά ότι συνελήφθη την Τρίτη να οδηγεί χωρίς δίπλωμα αυτοκίνητο το οποίο ήταν ανασφάλιστο και είχε πλαστές πινακίδες. Να πούμε όμως πως σύμφωνα με τις πληροφορίες ο κύριος Λιάπης έχει καταθέσει στην εφορία τις πινακίδες τον Νοέμβριο του 2011, γεγονός που σημαίνει ότι δεν είχε πληρώσει τέλη κυκλοφορίας τα τελευταία 2 χρόνια. Και να περάσουμε στο φραστικό επεισόδιο για τη σύλληψη του κυρίου Λιάπη με πρωταγωνιστή τον κύριο Παναγιώταρο. Αντιπαράθεση λοιπόν σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Παναγιώταρου και του προεδρεύοντα του κυρίου Καλαντζή με αφορμή την σύλληψη του πρώην υπουργού κυρίου Λιάπη. Κατά την ομιλία του για τον φόρο ακινήτων, ο κυρίος Παναγιώταρος υποστήριξε ότι ο Μιχάλης Λιάπης είχε κάνει και άλλες κουτσικέλες στο παρελθόν, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία. Να πούμε πως ο κύριος Καλαντζής του επισήμανε ότι δεν είπατε ένα μπράβο στην αστυνομία που δεν ξεχωρίζει ανώνυμους και επώνυμους. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής φώναζε εκτός μικροφώνου από το έδρανό του για λαμόγια. Λίγες παράνομες περιπτώσεις δεν μπορούν να αμαυρώσουν το κοινοβούλιο, απάντησε ο κύριος Καλαντζής, ενώ ο Ηλίας Παναγιώτορος συνέχισε να φωνάζει. Λέτε να κοπούν οι μισθοί των βουλευτών. Τι θέλετε, οικογενειοκρατία, να υπάρχουν μόνο γη και κόρες, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Βουλής. Να σου πω κάτι, το θέμα του, εν μέρη, έτσι, το να συζητιέται ένα τέτοιο θέμα στη Βουλή δεν είναι και άδικο. Δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι δεν θα έπρεπε να συζητηθεί, γιατί είναι ένα άτομο το οποίο υπήρχε στο Υπουργείο Μεταφορών. Δεν γίνεται να είσαι επικεφαλής στο Υπουργείο Μεταφορών και να κάνεις ο ίδιος. Δάσκες και λόγο δεν είναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Να συνεχίσουμε όμως, Κυριακή, με την υπόθεση του κυρίου Λιάπη και να πούμε πως η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη δήλωσε πως η υπόθεση Λιάπη της προκαλεί εμετική διάθεση και πως πρέπει ο λαός να πάρει ένα μάθημα και να προσέχει τι ψηφίζει μέσα στα κόμματα, υπογραμμίζοντας ότι ο κύριος Λιάπης ψηφιζόταν πάντα στην πρώτη πεντάδα. Η κυρία Βούλτεψη τόνισε επίσης πως ο λαός έλεγε είναι ανιψιός του εθνάρχη. Είναι εξάδερφος του Πρωθυπουργού. Θα είναι υπουργός και θα μας κάνει τα ρουσφέτια. Δεν έλειψε ποτέ από κοντά μας. Εγώ μίλησα όταν πήγε ταξίδι στο Χριστοφοράκο να δει ποδόσφαιρο. Ο λαός να κρίνει, έχει ψήφο και δύναμη. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις, να πούμε πως έγιναν στον ραδιοφωνικό σταθμό Α98,9. Να περάσουμε όμως ένα άλλο θέμα και στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος βλέπει θετικές επιδόσεις της Ελλάδας εν ώψη της έναρξης της Προεδρίας. Η Ελλάδα αρχίζει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θετικές επιδόσεις, πρωτογενές πλεόνασμα και επικείμενη ανάκαμψη. Θα είναι μια Προεδρία ελπίδας, ελπίδα για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Αυτό δήλωσε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε εχθές στις Βρυξέλλες. Στην Σύνοδο Κορυφής τίθεται προς συζήτηση επίσης τα εξής ζητήματα: εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, πολιτική άμυνα και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετανάστευση, ενέργεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε πως οι εργασίες της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής ξεκινούν με το θέμα της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Άντερς Φο Ράσμουσεν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι πρέπει να λέγεται ο κύριος. Όπως να πούμε, αναφέρει όμως ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Ρομπάι, στην καθιερωμένη πρώτων συνόδων κορυφής, επιστολή του προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί γύρω από την διατήρηση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα και την ασφάλεια και την συνεργασία και φυσικά τη συνεργασία των κρατών μελών προς αυτόν τον σκοπό. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα σύμφωνα με αναλυτές, καθώς οι ηγέτες θα εξετάσουν την ελάχιστη αμοιβαιοποίηση αμυντικών μέσων. Η δεύτερη ημέρα της Συνόδου ξεκινάει με τη συζήτηση για την πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης. Παρόν στη συζήτηση θα είναι και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο κύριος Βέρνερ Χόγερ, ο οποίος θα ενημερώσει τους 28 για την επίδραση που είχε η αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΕΠ στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Να αλλάξουμε όμως, όχι θέμα, να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, να μιλήσουμε για την παρέμβαση Σαμαρά στην Σύνοδο Κορυφής.
καθώς υπέρ της ανάπτυξης των συνεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ στον τομέα φυσικά της ασφάλειας και της πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη, τάθηκε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής. Ο κ. Σαμαράς είπε ότι η χώρα μας δαπανά το 6% του προϋπολογισμού για την άμυνα και υποστήριξε ότι η ανάπτυξη των συνεργειών μπορεί να μειώσει τις δαπάνες αλλά και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα. Στη συνεδρίαση όμως μετήχε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Οι ηγέτες της Ευρώπης αναζητούν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ενώ συμφώνησαν ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βελτιωθεί η επιχειρησιακή της δυνατότητα με αξιοποίηση των μέσων που ήδη υπάρχουν. Ο προβληματισμός είναι για το αν η επιχειρησιακή δυνατότητα της Ευρώπης θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ ή αν θα αναπτυχθεί επί βάση των δύο αυτόνομων αλλά και συνεργαζόμενων μηχανισμών. Να πούμε όμως πως συζητήθηκε επίσης Κυριακή και η διεύρυνση της έννοιας. Ναι, των κινδύνων για την ασφάλεια της Ευρώπης που μπορεί να συμπεριλάβει τους θαλάσσιους κινδύνους, θέμα που ενδιαφέρει την χώρα μας. Το ίδιο πλαίσιο οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν στην ανάγκη τόνωσης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, θέμα που μπορεί να ευνοήσει την Ελλάδα μετά την Συμφωνία για τα Εθνικά Αμυντικά Συστήματα. Στο Συμβούλιο θα συζητηθεί επίσης το μεταναστευτικό, με την αυξημένη πίεση που δέχονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία λόγω των εξελίξεων στην Συρία. Τρίτο θέμα είναι η Τραπεζική Ένωση στην Ευρώπη μετά και την προχθεσινή απόφαση του ECOFIN, ζήτημα που θα κληθεί να χειριστεί η ελληνική προεδρία το επόμενο εξάμηνο. Η συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση θα γίνει στο δείπνο των ηγετών, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Η Σύνοδος Κορυφής θα συνεχιστεί σήμερα, που θα γίνει ο απολογισμός της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Λιθουανία, ενώ ο κύριος Σαμαράς θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας για το πρώτο εξάμηνο του 2014. Υπάρχει όμως και μία δήλωση η οποία λέει ότι η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από την κρίση. Περισσότερα όμως θα πούμε μετά το πρώτο δελτίο της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Επιστρέψαμε και πάλι. Καλημέρα και πάλι από την πρώτη ανάρτηση. Μας παρακολουθείτε μέχρι και τις 11. Είμαι η Νικολέτα και μαζί με την Κυριακή θα συνεχίζουμε να σχολιάζουμε τα θέματα που αφορούν την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Και όπως είπαμε λοιπόν λίγο πριν πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, υπήρχε λοιπόν μία δήλωση ότι η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από την κρίση. Να πούμε πως τη δήλωση αυτή την έκανε ο κύριος Ράιχενμπαχ, έτσι ακριβώς, ο επικεφαλής λοιπόν της ομάδας δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι μέσα στο 2013 έκανε αποφασιστικά βήματα προς τον δρόμο της ανάκαμψης. Ο κύριος Ράιχενμπαχ, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, σχολίασε ότι επιτεύχθηκε ένα πρωτογενές πλεόνασμα, οι τράπεζες ενεοποιήθηκαν και επανακεφαλοποιήθηκαν και οι καταναλωτικές τιμές μειώνονται. Χάρη στις θυσίες των τελευταίων χρόνων, η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την έξοδο από την κρίση. Η Επιτροπή και άλλες προβλέψεις τοποθετούν το 2014 ως τη χρονιά που η οικονομική ανάπτυξη επιστρέφει στη χώρα. Επενδύσεις και εξαγωγές αναδεικνύονται πως οι κινητήριες δυνάμεις αυτής της ανάπτυξης επισήμανε. Ο κύριος Ράιχενμπαχ σημείωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα και αμοιβαία κεφάλαια έρχονται να προσθέσουν στη γενικότερη αίσθηση μιας χώρας που βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονομικής ανάκαμψης. Όπως υπογράμμισε ο Γερμανός τεχνοκράτης, έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος από την ελληνική κυβέρνηση για βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, λόγου χάρη με την καλύτερη χρήση των επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περιορισμό των κανονισμών και των εμποδίων, ο οποίος υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε λοιπόν και γι' αυτό να κάνουμε όμως ένα διάλειμμα και να θυμίσουμε, είναι η ώρα να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας, Κυριακή.
Να θυμίσουμε λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση, αλλά και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη-ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε κάποια τραγουδάκια που σας αρέσουν τώρα χριστουγεννιάτικα ή μπορείτε να μας στέλνετε κάποια αστεία βίντεο. Ωραία. Και να τα δείχνουμε στην εκπομπή. Έτσι ακριβώς, να θυμίσω και εγώ άλλη μια φορά τον διαγωνισμό που είναι σε κρεμότητα. Μία ή ένας τυχερός από εσάς μπορείτε να κερδίσετε ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ από το zoogla.gr σε συνεργασία με το afasia.gr. Απλά θα μπείτε και θα κάνετε ένα like στο Facebook στο afasia.gr και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Να συνεχίσουμε όμως, Κυριακή, την επικαιρότητα και να πάμε στους πληστηριασμούς, όχι τον προϋπολογισμό, είναι άλλο θέμα. Καθώς στην Βουλή κατατέθηκε χθες το νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών που παρουσίασε την Τετάρτη ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την προστασία από πληστηριασμούς καθ' όλη την διάρκεια του 2014 της κύριας κατοικίας με αντικειμενική αξία έως 200.000 ευρώ. Για νοικοκυριά φυσικά και με οικογενειακό καθαρό εισόδημα έως 35.000 ευρώ και περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 270.000 ευρώ. Παράλληλα όμως παραμένουν σε ισχύ οι νόμοι 3869 καθ' 2010 νόμος δηλαδή Κατσέλη και 4161 καθ' 2013 για την δικαστική προστασία όσων αδυνατούν να εξοφλήσουν τα δάνειά τους, ενώ από το 2015 θα τεθεί σε εφαρμογή νόμιμο πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων με την σύσταση κοινοκυβερνητικού συμβουλίου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Το νομοσχέδιο πρόκειται να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος σήμερα στην αρμόδια επιτροπή και το Σάββατο στην Ολομέλεια. Να παραμείνουμε όμως στην Βουλή και στην εισήγηση για άρση ασυλίας του κυρίου Καπερνάρου. Την άρση λοιπόν ασυλίας του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Βασίλη Καπερνάρου για υπόθεση φοροδιαφυγής που κατηγορείται και ειδικότερα για την μη έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής στην Ολομέλεια του Σώματος. Για στιγμή και αμήλικτη επίθεση που υφίσταται από το πολιτικό σύστημα, μηχανισμούς συνεργαζόμενους από την κυβέρνηση και μερικούς δημοσιογράφους, είχε κάνει λόγο από το Βήμα της Βουλής ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο οποίος ελέγχεται για φοροδιαφυγή από το ΣΔΟΕ μαζί με άλλους 34 δικηγόρους και έναν ορθοπαιδικό. Με μαύρες λοιπόν βαλίτσες μετέφεραν τις μίζες, είναι η δήλωση του κυρίου Κάντα. Για μαύρες βαλίτσες με χρήματα από τα εξοπλιστικά προγράμματα έκανε λόγο ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής εξοπλιστικών προγραμμάτων Αντώνης Κάντας, απαλογούμενος για τρίτη ανερχόμενη μέρα ενώπιον των ανακριτών. Απαντώντας σε βροχή ερωτήσεων του κυρίου Γαβρίλη Μαλή και Γιάννη Σταυρόπουλο, ο κατηγορούμενος μίλησε για πολιτικά πρόσωπα. Φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω αποδείξεις, αλλά από την στιγμή που έδιναν μίζες σε μένα, θεωρώ απίθανο να μην έπαιρναν οι πάνω και οι κάτω από μένα», υπονοώντας σαφώς διευθυντές, μέλη αρμόδιων επιτροπών και φυσικά υπουργούς. Ο Αντώνης Κάντας, ο οποίος είχε διατελέσει στην ίδια θέση και επί των ημερών του Γιάννου Παπαντονίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τόνισε ότι δεν υπέγραψε καμία σύμβαση, καθώς ο κύριος Παπαντονίου τον είχε βάλει στον πάγο. Ο κατηγορούμενος είπε επίσης πως οι μίζες δεν διακινούνται. Να πούμε, Κυριακή, όμως, πως πριν πει σε αυτό, να σημειωθεί πως ο κατηγορούμενος βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που εντόπισε τα πρώτα 14 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμό του στη Σιγκαπούρη, ενώ ο Αντώνης Κάντας έδωσε όλα τα στοιχεία για δύο ακόμη λογαριασμούς σε Σιγκαπούρη και Ελβετία, που περιέχουν 2 εκατομμύρια δολάρια. Δικαστικές πηγές εκτιμούν ότι τα νέα στοιχεία μπορεί να δρομολογήσουν εξελίξεις μέσα από την ανάλυση των επίμαχων λογαριασμών, οι οποίοι ενδεχομένως φανερώνουν και άλλα πρόσωπα, τα οποία έφθαναν εμβάσματα από μίζες. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στα πλαστά ασφαλιστήρια, καθώς 12 άτομα έχουν συλληφθεί από αστυνομικούς ως μέλη κυκλώματος που εξέδιδε χιλιάδες πλαστά ασφαλιστήρια και συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων. Τα θύματα τους ήταν ανυποψίαστοι πολίτες, οι οποίοι δελεάζονταν από τα χαμηλά ασφάλιστρα, αλλά επί της ουσίας ήταν ακάλυπτοι σε περίπτωση ατυχήματος.
ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος με τη συνδρομή εισαγγελικών λειτουργών και για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 12 άτομα. Αστυνομικές πηγές, μιλώντας στο zoogla.gr, εξήγησαν ότι οι συλλήψεις αναμένεται να ανέλθουν στις 30. Επί της ουσίας πρόκειται για Μαϊμού ασφαλιστική εταιρεία, η οποία δημιουργούσε ως υποκατάστημά της Balkan Broker Insurance με έδρα τη Βουλγαρία, σε συνεργασία με ασφαλιστικά γραφεία, πράκτορες και διαμεσολαβητές, αναλάμβαναν την έκδοση των πλαστών ασφαλιστηρίων. Να πούμε πως τα θύματα των απαταιώνων αυτών ανέρχονται τουλάχιστον στις 10.000 και προέρχονται κυρίως από την Αττική, την Κρήτη, την Πάτρα, την Θεσσαλονίκη και την Μαγνησία. Δυστυχώς, αν τους πιάναν αυτούς τους ανθρώπους, άντε να αποδείξεις τώρα ότι δεν το έχεις κάνει μόνος σου και ότι πήγες και δεν τον ήξερες. 10.000 λοιπόν, ελέγξτε που έχετε κάνει τα ασφαλιστρά σας, μην βρείτε κανένα μπελά. Και από τα ασφάλιστρα να περάσουμε στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, όπου δεχτεί έκανε τελικά ο Υπουργός Υγείας την παραίτηση της Προέδρου του ΟΚΑΝΑ στην σκιά των αποκαλύψεων για τη μαύρη τρύπα ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του οργανισμού. Ο Άδωνος Γεωργιάδης εξήγησε πως η Μένη Μαλιώρη του είχε στείλει σχετικό έγγραφο παραίτησης πριν από μερικές εβδομάδες, το οποίο ωστόσο ο ίδιος δεν έκανε αρχικά αποδεκτό. Από τη μεριά της, η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ διευκρίνησε πως είχε υποβάλει την παραίτησή της στις 4 Νοεμβρίου, η οποία ωστόσο δεν είχε γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 25 Νοεμβρίου, εκδόθηκε ΦΕΚ με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ και την ίδια εκ νέου στη θέση της Προέδρου, με αποτέλεσμα να προκύψουν παρερμηνίες. Η απόφαση του Υπουργού έρχεται μια ημέρα μετά τις καταγγελίες της Υφυπουργού Υγείας Ζέτας Μακρύ για την μαύρη τρύπα στον οργανισμό. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για κονδύλια τα οποία προορίζονταν για 73 κέντρα πρόληψης ανά την ελληνική επικράτεια, που όμως δεν έφτασαν ποτέ. Είδαμε λοιπόν και τι συνέβη με τον ΟΚΑΝΑ και τον Υπουργό Υγείας, και να περάσουμε σε ένα θέμα ζωής, σε ένα θέμα που αφορά ανθρώπους, που αφορά ηλικιωμένους κυρίως, καθώς τρεις γυναίκες Ρωμά ταυτοποιήθηκαν ως δράστηδες των κλοπών που είχαν σημειωθεί στον Βόλο με θύματα ηλικιωμένους, τους οποίους νάρκωναν προσφέροντάς τους χυμό. Συγκεκριμένα λοιπόν πρόκειται για τις τρεις γυναίκες ηλικίας, όπως φαίνεται, όπως βλέπετε, μπορείτε να δείτε και εσείς τις γυναίκες αυτές. Πρόκειται λοιπόν για γυναίκες ηλικίας 39, 34 και 41 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν αντίστοιχα εντάλματα σύλληψης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Να πούμε ειδικότερα ότι στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι στις 3/12 του 2013 στο Βόλο, η 41 ετών και η 39 ετών προφασιζόμενες στην προώθηση προϊόντος χυμού εισήλθαν στο σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού ηλικίας 84 και 82 ετών, όπου τους έπεισαν να το δοκιμάσουν, λέγοντάς τους ότι αν έβρισκαν τη γεύση του χυμού θα κέρδιζαν το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ. Το προϊόν περιείχε αναισθητική ουσία, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι να χάσουν τις αισθήσεις τους και να αποκοιμηθούν. Στη συνέχεια εισήλθαν στην οικία τους και οι άλλοι δράστηδα και, εκμεταλλευόμενες την ανικανότητα των ηλικιωμένων να αντιδράσουν, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, καθώς και δύο χρυσές βέρες και δύο χρυσές αλυσίδες με σταυρούς που φορούσαν. Να πούμε πως στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι, δηλαδή στις 3 Δεκεμβρίου του 2013 στο Βόλο, η 34χρονη δράστηδα, ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο, έπεισε 89χρονη να δοκιμάσει χυμό με την προτροπή να διακρίνει την γεύση. Το χυμός περιείχε αναισθητική ουσία, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να αποκοιμηθεί. Στην συνέχεια εισήλθαν στην οικία της και οι άλλες δύο γυναίκες και, εκμεταλλευόμενες την ανικανότητα της παθούσας, αφαίρεσαν μικρό χρηματικό ποσό. Και στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα στις 30 Δεκάτου του 2013 στον Βόλο, η 34χρονη, ενεργώντας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έπεισε μία 76χρονη να δοκιμάσει χυμό και πάλι για να διακρίνει τη γεύση. Το χυμός περιείχε την ίδια ακριβώς ουσία, με αποτέλεσμα να χάσει και εκείνη τις αισθήσεις της και φυσικά να αποκοιμηθεί. Στη συνέχεια μπήκανε στο σπίτι της και οι άλλες δύο και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια, δύο χρυσού σταυρούς, τρία χρυσά δαχτυλίδια και μία χρυσή αλυσίδα.
Σημειώνεται ότι οι τρεις γυναίκες έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή για τυχόν παρόμοιες περιπτώσεις ληστείων με τη χρήση πνοτικών φαρμάκων και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων από το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Περιφερειακού Πανεπιστημίου Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, σε παθώτες του παραπάνω ληστείων ανιχνεύτηκε ναρκωτική φαρμακευτική ουσία. Να πούμε πως η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε από τον κύριο Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση και την αστυνομική έρευνα διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου. Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα, να πούμε, ύστερα από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες που μπορείτε κι εσείς να παρακολουθήσετε και παρακολουθείτε αυτή την ώρα των τριών παραπάνω ημεδαπών γυναικών Ρωμά. Να πούμε όμως, Κυριακή, και τα ονόματα. Πρόκειται λοιπόν για την Τσιγκοπούλου Νεκταρία, του Σπυρίδωνος και της Βαρβάρας, που γεννήθηκε στις 22 Μαρτίου του 1972 στην Αγία Βαρβάρα Αττικής. Την Τσιγκοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου και της Αντιγόνης, που γεννήθηκε στις 19 του 1979 στον Κορυδαλό Αττικής. Φαίνεται λοιπόν στο δημοσίο ότι έχουν δοθεί μέχρι στιγμής τα δύο ονόματα των γυναικών αυτών. Άκου τώρα, να έρθει κάποιος στο σπίτι σου να σου πει: δοκίμασε χυμό για να δεις τη γεύση του. Πού θα πάει το μυαλό ενός παππού να μην το κάνει? Έλα μου, το ειδικά άμα έχει να κερδίσει τόσα λεφτά. 2.000 ευρώ. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα, να περάσουμε στην ανεργία. Καθώς στο 27% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα το τρίτο τρίμηνο φέτος, εμφανίζοντας οριακή υποχώρηση σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο του 2012 το επίπεδο της ανεργίας διαμορφωνόταν σε 24,8%. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.345.387 άτομα, με την ανεργία να πλήττει κυρίως τους νέους 15 έως 24 ετών, στους οποίους περίπου 6 στους 10 είναι εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Ενώ χαρακτηριστικό της χαμηλής προσφοράς για θέσεις απασχόλησης είναι το γεγονός ότι οι μακροχρόνια άνεργοι ανέρχονται στο 71% του συνόλου των ανέργων. Να πούμε όμως ότι από την τριμήνια έρευνα του Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατικής Αρχής, δηλαδή της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν επίσης τα εξής. Η ανεργία παραμένει γένους θηλυκού, καθώς στις γυναίκες το ποσοστό ανέρχεται σε 31,3% από 28,9% το γάμα τρίμηνο, μιλάμε για πέρυσι, έναντι το 23,8% των ανδρών από το 21,7%. Ηλικιακά πρώτη στον μαύρο κατάλογο είναι οι νέοι 15 έως 24 ετών. Μιλάμε για ποσοστό ανεργίας 57,2% το τρίτο τρίμηνο φέτος από 56,6% το τρίτο τρίμηνο πέρυσι. Πλήττονται κυρία, να πούμε πως και πλέον οι παραγωγικές ηλικίες 25-29 ετών από 43,8% στο 38%. Ακολουθούν οι ηλικίες 30 έως 44 ετών από 25,8%. Από 23,4%. 45 ηλικίας μέχρι 64, ποσοστό 18,9% από 17,2%. Και από 65 ετών και άνω, από 8,3% φτάσαμε στο 8,3% από 4,6% που ήταν πέρυσι. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν τελειώσει μερικές τάξεις δημοτικού, ενώ ακολουθούν τα άτομα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείου και τα άτομα που έχουν απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 34,1% αναζητεί αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 61,9% αναζητεί πλήρη, αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και σε μερική απασχόληση. Τέλος, το 4% αναζητεί μερική απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται εάν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση. Ένα ποσοστό όμως ανέργων της τάξης του 4,5% απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους και κυρίως επειδή δεν εξυπηρετούσε το ωράριο. Μιλάμε για ποσοστό δηλαδή σε αυτό το τομέα 28%. Δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας ποσοστό 27,3% και δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές 21,9%. Και εδώ θα βάλω ένα ερώτημα, σε ποια δουλειά είναι ικανοποιητικές οι αποδοχές?
Να πούμε όμως το ποσοστό των νέων ανέργων, των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ανέρχεται στο 23,3% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι, αυτοί δηλαδή που αναζητούν εργασία από 12 μήνες και άνω, αποτελούν αντίστοιχα το 71%. Και να περάσουμε... Να παραμείνουμε στους ανέργους. Στους ανέργους, ναι. Και στη διαδήλωση που έκαναν για την προστασία των ανέργων. Η λήψη λοιπόν μέτρων για ουσιαστική προστασία των ανέργων ζήτησαν ταξικά σωματεία με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Οικοδομών Αθήνας και του Συνδικάτου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Απασχόλησης στην Οδό Σταδίου, όπου έφτασαν με μαχητική πορεία που ξεκίνησε νωρίτερα από την πλατεία Ομόνοιας, ενώ αντιπροσωπεία των εργαζομένων ζήτησε να υπάρξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Με τηλεβόες στα χέρια φώναξαν συνθήματα κατά της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ δεν παρέλειψαν να εστιάσουν την προσοχή τους στην ανάγκη χορήγησης δωρεάν ρεύματος σε ευπαθείς κοινωνικής ομάδας καθώς και φθηνού πετρελαίου. Να πούμε όμως ειδικότερα τα σωματεία τι διεκδικούν δηλαδή τι θέλουν από την ηγεσία. Να πούμε ότι ζητούν έκτακτο βοήθημα για όλους τους ανέργους, ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συντάξιμος, την αύξηση του επιδόματος ανεργίας και την παροχή του για όλο το χρονικό διάστημα της ανεργίας, καμία διακοπή ρεύματος, άμεση επανασύνδεση σε όσα σπίτια εργατών και ανέργων έχει διακοπεί και φυσικά την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε πως την ίδια στιγμή στο Αγρίνιο η Ένωση Οικοδομών Ετώλα Ακαρνανίας πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί στον ΑΕΔ, διεκδικώντας έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ και μέτρα προστασίας για τους ανέργους και φυσικά τις οικογένειές τους. Όπως όμως έγινε γνωστό, δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην Κέρκυρα θα διοργανώσουν συγκέντρωση με αντίστοιχα αιτήματα και διεκδικήσεις σήμερα Παρασκευή στις 12.30 ώρα το μεσημέρι έξω από τα γραφεία του ΟΑΕΔ. Και να παραμείνουμε, να πάμε στο θέμα του ρεύματος, όπως είπαμε και πριν, και στις οικογένειες που παραμένουν στο σκοτάδι, καθώς έκανε μία έρευνα το Euronews στις γειτονιές της Αθήνας. Έρευνα λοιπόν η οποία έκανε, οι οικογένειες χωρίς ρεύμα μιλάνε για τις συνθήκες ζωής κάτω από τις οποίες ζουν χωρίς ένα από τα βασικότερα αγαθά. Το κυβερνητικό μέτρο της επανασύνδεσης αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες περίπου 10.000 άπορων οικογενειών. Η εφαρμογή του όμως συναντά πολλά προβλήματα εξαιτίας της γραφειοκρατίας. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να ακούσουμε τις μαρτυρίες που έδωσαν στο Euronews. Η ερώτηση του παιδιού αφοπλιστική. Η οικογένεια Κούζηλου ζει εδώ και 2 χρόνια στο σκοτάδι. Οι γονείς μακροχρόνια άνεργοι με μηδενικό εισόδημα ζουν από τα συσίτια και την αλληλεγγύη των συμπολιτών τους. Τα 3 παιδιά τους παίζουν και διαβάζουν υπό το αχνό φως της λάμπας πετρελαίου. Οι συνθήκες είναι δύσκολες και για μένα και τη γυναίκα μου και κυρίως για τα παιδιά, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα, παράδειγμα το διάβασμά τους, όσο διαρκεί η μέρα. Το χρέος στη ΔΕΗ φτάνει τα 1.300 ευρώ. Προσπάθησαν να κάνουν διακανονισμό για την αποπληρωμή του, πλην όμως αδυνατούν να καταβάλουν ακόμα και ένα χαμηλό ποσό. Είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Μαγειρεύω με πετρογκάζ. Τα πράγματα ό,τι είναι του ψυγείου τα βγάζουμε έξω στο μπαλκόνι μας, να διατηρούνται. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να είναι οι διαδικασίες όσο γίνεται πιο λιγότερο επίπονες για τα παιδιά μας. Το κυβερνητικό μέτρο της επανασύνδεσης αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες 10.000 άπορων οικογενειών. Η εφαρμογή του όμως συναντά πολλά προβλήματα εξαιτίας της γραφειοκρατίας. Ο κύριος Παντελής, πατέρας 3 παιδιών, στάθηκε πιο τυχερός. Με την παρέμβαση της κίνησης πολιτών έχει ξανά ρεύμα. Δεν είχα άλλη επιλογή, παραδέχεται. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ το κίνημα Αλάνια και ήρθανε και μου συνδέσανε το ρεύμα και έχουν τα παιδιά μου ρεύμα και γράφουν και κάνουν μπάνιο. Και μεγαλώνουν. Για εκείνους το ρεύμα αποτελεί κοινωνικό αγαθό. Σκοπός τους, καμία οικογένεια να μην μείνει στο σκοτάδι. Οι πολίτες οργανώνονται και επανασυνδέουν αρκετές φορές παράνομα το ρεύμα. Το κίνημα Αλάνια έχει προχωρήσει ήδη σε 4.000 επανασυνδέσεις. Ο δημοσιογράφος του Euronews Μιχάλης Αραμπατζόγλου μεταδίδει. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, το 2013 ο αριθμός των συνδέσεων που έχουν διακοπεί αναμένεται να φτάσει τις 350.000.
Είδαμε λοιπόν και ένα περιστατικό, ένα από τα πολλά μάλλον περιστατικά οικογενειών που ζουν χωρίς ρεύμα, απαράδεκτες σκηνές για το 2013 που ζούμε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα κριτήριο. Πολλές φορές αυτό αναρωτιέμαι, αλλά θα μου πεις ποια είμαι εγώ που θα μου πει, θα ασχοληθώ με αυτό. Ναι, ένα κριτήριο λοιπόν, γιατί υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν το ρεύμα και πάλι έχουν ρεύμα. Τέλος πάντων. Να περάσουμε όμως στην συγκέντρωση εργαζομένων στο μετρό του Συντάγματος, μάλλον μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι εχθές, όταν οι εργαζόμενοι του μετρό συγκεντρώθηκαν στον σταθμό του Συντάγματος, όπου διαμαρτυρήθηκαν μεταξύ άλλων για τις συνθήκες εργασίας. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, κύριος Αντώνης Σταματόπουλος, κατήγγειλε την έλλειψη προσωπικού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα υπάλληλοι να δουλεύουν υπερορίες. Καλούμε και ζητάμε στήριξη από όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να στηρίξουν τους επιστρεταβόμενους εργαζομένους που απειλούνται με απόλυση επειδή απέργησαν σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία. Για να μην θρηνήσουμε θύματα και εν όψη των δύο τελευταίων συναδέλφων οδηγών που οδηγήθηκαν στην εντατική από ηλεκτροπληξία την ώρα της βάρδιάς τους, μέσα λοιπόν στην καμπίνα του σειρμού, γι' αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε και να αναγκάσουμε την πολιτεία να μας ακούσει, αναφέρει σε ανακοίνωση των εργαζομένων. Πάμε όμως να ακούσουμε και τι ακριβώς είπανε και επιστρέφουμε. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ σαν να διαμαρτυρηθούμε. Έχουμε κάνει ανοιχτό κάλεσμα, γιατί έχει φτάσει στο προχώρητο, παιδιά, δεν πάει άλλο. Υπάρχει τέτοια έλλειψη προσωπικού που έχουμε συνέχεια ατυχήματα. Συνέχεια δημιουργείται κάτι. Πρόσφατα είχαμε 9 άτομα, τα οποία οδηγοί, ηλεκτροδηγοί, που τους χτύπησε το ρεύμα. Ο ένας ήταν 3 μέρες στο νοσοκομείο, με σοβαρά, έχει πάθει τα ζωτικά του όργανα ζημιά. Τεχνίτες πριν ένα μήνα και πριν 2 τους χτύπησε το ρεύμα, γιατί όταν δουλεύεις από νύχτα, καπάκι και την άλλη μέρα δεν βγαίνει, ρε παιδιά. Λοιπόν, προσπαθεί να μοιράζει ασύστολα υπερορίες αντί να πάρει κόσμο. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι υπολειτουργούμε. Από το φιλότιμο των εργαζομένων δεν έχουν πάθει, δεν έχει γίνει και μια μεγάλη. Λοιπόν, σκεφτείτε εσείς όταν αυτός ο οδηγός να το πάθαινε την ώρα που οδηγούσε το τρένο. Με 1000 επιβάτες μέσα. Λοιπόν, αυτά για μένα είναι να κοιτάξει η πολιτεία και να καταλάβει ότι δεν είμαστε. Μας έβαλε στο ενιαίο μισθολόγιο και καλά έκανε. Να μην παίρνουμε και εμείς 500 ευρώ και να πάρει τον άνεργο. Το θέμα είναι, πρέπει να καταλάβουν τις συνθήκες που δουλεύουμε. Πού δουλεύει το μέτρο, κάθε μέρα έχουμε ατυχήματα. Κάθε μέρα. Έχει λύσει το ιατρείο στο αμαξοστάσιο. Δεν υπάρχει ιατρείο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να μπαίνει στο τούνελ ο άλλος και να μην το τοχύνει και να μην το κοιτάει. Να μην έχει μια ασπιρίνη. Τα διέλυσε όλα. Μόνο για να οικονομήσει. Να κάνει ελεκτές και εκδότες. Και να πάει να 75 το εισιτήριο που θέλει. Λοιπόν, να κοιτάξουν ότι πρέπει να. Ότι εμείς μεταφέρουμε κόσμο. Μεταφέρουμε κόσμο και αν οτιδήποτε συμβεί. Το οποιοδήποτε ατύχημα και στους επιβάτες θα το κρυωθούν αυτοί. Αν και δεν τους ενδιαφέρει, γιατί έχουν υπογράψει. Και το 1,75 το έχουν υπογράψει το εισιτήριο. Εμείς δεν τους αφήσουμε. Ακούσαμε λοιπόν και τον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Σταματόπουλο. 1,75 το εισιτήριο. Εγώ εκεί κόλλησα τώρα. Ναι. Δηλαδή, πόσο τραγικό. Εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή που το εισιτήριο, το ολόκληρο, ήταν 50 λεπτά. Έχεις μύρει. Πολλά χρόνια πίσω, ε. Τραγικό. Παιδιά, είναι τραγικό για κάποιον ο οποίος δουλεύει κάθε μέρα, ας πούμε, στο κέντρο, που αναγκάζεται να κόβει εισιτήριο ή κάρτα. Εκτός από το να μην μπει παράνομα, να μην ξεφτυλιστεί κιόλας να τον πιάσει κάποιος ελεγκτής κτλ. Και να χρειάζεται εκτός από τα 400 και τα 500 ευρώ που θα παίρνει στη δουλειά του, να πληρώνει 50 και 60 ευρώ την κάρτα τη μηνιαία. Μιλάμε για τραγικές συνθήκες. Η Ελλάδα λοιπόν του 2013 την βιώνουμε όλοι, την ζούμε όλοι. Να αλλάξουμε όμως θέμα, Κυριακή. Να πάμε σε ένα αυτοκίνητο στην Ξάνθη, το οποίο εντός εισαγωγικών πέταξε κυριολεκτικά λοιπόν στον αέρα. Ευχαριστερά, μάλλον είχε Red Bull. Βρέθηκε ένα γιο ταχύ, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην επαρχιακή οδό Ξάνθης Μαγκάλων, ανάμεσα στους οικισμούς Διομήδειας και Πετινού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος έξω από τα νεκροταφεία του Πετινού, με αποτέλεσμα το γιο ταχύ να προσκρούσει με δύναμη στα προστατευτικά κυκλειδώματα και να καταλήξει μέσα σε χωράφι, αφού παρέμεινε για λίγα δευτερόλεπτα στον αέρα. Τυχερός μέσα στην ατυχία του, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε. Από τη σφοδρή πρόσκρουση καταστράφηκαν τα προστατευτικά κυκλειδώματα, τα οποία αφαιρέθηκαν και προσωρινά στη θέση τους τοποθετήθηκε η προειδοποιητική κόκκινη λωρίδα. Σοβαρές φθορές υπέστη και το όχημα,
μετά την προσγείωσή του στο έδαφος. Πάλι καλά, ο άνθρωπος είναι καλά και δεν τραυματίστηκε. Γελάμε καμιά φορά τον ακούμε περίεργα περιστατικά. Αλλά σημασία έχει ότι δεν έπαθε κάτι ο συγκεκριμένος οδηγός. Και να περάσουμε στην Πάτρα, να περάσουμε στο άρωμα των Χριστουγέννων, όπου άνοιξε τις πύλες του το Χριστουγεννιάτικο χωριό. Ο δήμαρχος της Πάτρας, Γιάννης Δημαράς, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου χωριού που στήθηκε στην πλατεία Γεωργίου. Συνοδεία Χριστουγεννιάτικων ήχων από την ομάδα της μπάντας του Δήμου και πυροτεχνημάτων που φώτιζαν το αχαϊκό ουρανό, ξεκίνησε η λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου από το Χριστουγεννιάτικο χορό που κατασκευάστηκε από το καρναβαλικό συνεργείο του Δήμου Πατρέων. Να πούμε πως το Χριστουγεννιάτικο χωριό περιλαμβάνει καρουζέλ, τρενάκια αλλά και ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, ενώ στα σπιτάκια που είναι στολισμένα με ταράνδους και Άι Βασίλειδες θα υπάρχουν απίστευτες λεχουδιές. Βλέπετε και στα πλάνα σας τα ωραία, είδατε μάλλον και στα πλάνα σας τα ωραία πυροτεχνήματα και το ωραίο περιβάλλον. Αχ, πόσο μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι γυρνάω σε ηλικίες που παρακαλούσα τους γονείς μου να με πηγαίνουν κάθε μέρα. Δηλαδή με πηγαίνανε. Συνήθως στο Σύνταγμα που κάναμε τη βόλτα μας τη Χριστουγεννιάτικη, εγώ τους έλεγα συνέχεια. Θέλω κι άλλο, θα έρθει. Τι ωραία που είναι στο Σύνταγμα. Είναι πολύ όμορφο. Πήγες. Ναι, ναι. Είδες τα δέντρα που σου έλεγα στολισμένα με πολύ ωραία παιδιά και να, να σου πω και κάτι άλλο. Περνώντας από το Σύνταγμα το βράδυ, μυρίζει τόσο πολύ σουβλάκι. Ψήνω σουβλάκι. Κατάλαβες τώρα. Ξέρει η Κυριακή Τσανικίδη γιατί γελάει. Να αλλάξουμε όμως θέμα, να πάμε στην ότι η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα στο τραπέζι της τελευταίας συνόδου για το 2013. Εν μέσω διαδηλώσεων ξεκίνησε χθες στις Βρυξέλλες η τελευταία σύνοδος κορυφής της χρονιάς, αλλά και με μια συμφωνία για την τραπεζική ένωση, ήδη έτοιμη για υπογραφή. Τα βλέμματα όλων στην Άγγελα Μέρκελ, η οποία επανέρχεται ενισχυμένη ως καγκελάριος για τρίτη φορά και επικεφαλής ενός νέου μεγάλου συνασπισμού στη Γερμανία. Βασικό θέμα όμως του Συνόδου, η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας, παρόντος και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Απέναντι όμως, να πούμε, βρισκόταν ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Cameron, ο οποίος φοβάται την υποβάθμιση της αμυντικής βιομηχανίας της Βρετανίας και υποστηρίζει τον κυρίαρχο ρόλο του ΝΑΤΟ. Βλέπετε, η Άγγελα Μέρκελ πανέμορφη όπως πάντα. Πανέμορφη. Ναι, δεν ξέρω, μου κάνει, δηλαδή όταν φοράει αυτό το ταγεράκι και μου αλλάζει χρώματα στο ταγέρ, θεωρώ πολύ κυρία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Δεν είναι κυρία. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Να περάσουμε. Δεν μιλάμε τώρα για την ηλικία. Η γυναίκα είναι μεγάλη γυναίκα. Είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι πιτσιρίκα, αλλά είναι πάντα περιποιημένη, έτσι. Ας αφήσουμε τη Μέρκελ όμως τώρα και να περάσουμε στην Τουρκία. Όπου ο Ερντογάν φαίνεται να καλύπτει τη διαφθορά. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα το μαύρο χρήμα ήθιστε να μεταφέρεται σε σακούλες απορριμμάτων ή στην καλύτερη περίπτωση μέσα σε βαλίτσες. Στην Τουρκία, ωστόσο, συνηθίζεται, όπως φαίνεται, να διακινείται μέσα σε κουτιά υποδημάτων. Ενδεικτική λοιπόν περίπτωση είναι το σκάνδαλο δωροδοκίας που ξέσπασε προ λίγων ημερών στη γείτονα χώρα, το οποίο έχει προκαλέσει τριγμούς στους κόλπους της κυβέρνησης αλλά και των αστυνομικών αρχών. Κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο φέρεται να είναι ο Ιρανός επιχειρηματίας αζέρικης καταγωγής Ρεζά Ζάραπ, η ζωή του οποίου φαντάζει για πολλούς ονειρική. Ο Ζάραπ λοιπόν φέρεται να είναι ο άνθρωπος που μεσολαβούσε ώστε να προμηθεύει την Τουρκία πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν, πληρώνοντας με ράβδους χρυσού τους συνεργάτες τους. Παρεκάπτοντας λοιπόν με αυτόν τον τρόπο το οικονομικό έμπαργκο που είχε επιβληθεί για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Ο Ζάραπ λοιπόν συνεργαζόταν για αρκετό διάστημα με την κρατική τράπεζα Halkbank. Ο διοικητής της οποίας, Σουλεϊμάν Ασλάν, έπεσε στα χέρια της αστυνομίας καθώς βρέθηκε να κατέχει κουτιά υποδημάτων με 4,5 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία φέρεται να του τα έδωσε ο Ζάραπ. Είδαμε λοιπόν κάποια στιγμή και στα πλάνα μας και θα το δούμε φυσικά και στη συνέχεια τα πλάνα από την υπόθεση αυτή. Να πούμε πως είναι χαρακτηριστικό ότι βάσει των τουρκικών δημοσιευμάτων το 2012, οπότε και ο επιχειρηματίας φέρεται να έκανε business και λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ Τουρκία και Ιράν στη γείτονα χώρα, φαίνεται ότι έγινε εξαγωγή χρυσού ύψους 8,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το αντίστοιχο διάστημα, δηλαδή το 2011, η ποσότητα του πολύτιμου μετάλλου που βρέθηκε εκτός συνόρων ανερχόταν σε μόλις 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Να πούμε πως την ίδια ώρα το πιο σκληρό της πρόσωπο δείχνει η τουρκική κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ερντογάν, στους ανθρώπους που τόλμησαν να αποκαλύψουν το σκάνδαλο δωροδοκιών, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται και οι γη
υπουργών. Μια κίνηση αποτυπώνει τις προθέσεις της κυβέρνησης Ερντογάν σε όποιον τολμά να την ενοχλεί. Ήδη ανακοινώθηκε η αποπομπή του Διευθυντή της Αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης, Χουσέιν Τσακίν, ενώ ξυλώθηκαν 18 αστυνομικοί, διευθυντές στην Άγκυρα, 4 στη Σμύρνη, 2 στην Νικομίδια και 11 στην Κωνσταντινούπολη, εκ των οποίων οι 2 είναι στενοί συνεργάτες του Τσάπκιν. Να πούμε πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τους εν λόγω αστυνομικούς ως συμμορία που έθεσε σε εφαρμογή ένα βρώμικο σχέδιο και πρόσθεσε ότι αν επί 14 μήνες πραγματοποιούνται παρακολουθήσεις δίχως να ενημερώνονται οι ανώτεροι, τότε αυτό είναι ένα είδος πολιτικού σχεδιασμού που δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα είδος συμμορίας διεθνών διαστάσεων με εσωτερικά παρακλάδια. Από την πλευρά του, ο Μπουλέντ Αρίντς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ανέφερε ότι όλη η επιχείρηση αποτελεί οργανωμένο σχέδιο σπήλωσης της κυβέρνησης. Να πούμε πως υπήρχε και μια αίτηση για άρση ασυλίας υπουργών, Κυριακή. Στο μεταξύ, αίτηση για την άρση ασυλίας 4 υπουργών απέστειλε το βράδυ της Τετάρτης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ντογάν. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, κουτιά υποδημάτων γεμάτα εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν σε 4 υπουργούς και τον διοικητή της κρατικής τράπεζας, Halbank, προκειμένου να κάνουν τα στραβά μάτια στην παραμονή εντός τουρκικού εδάφους αλλοδαπών, οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να απελαθούν. Ειδικότερα, ο Γκεμέν Μπαγκής, υπεύθυνος για ευρωπαϊκές υποθέσεις της Τουρκίας, δωροδοκήθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας Ζαφέρ Τσαγλαγιάν με 1,5 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να λάβουν τουρκική ηθαγένεια και άδειες παραμονής ευρωπαϊκών χωρών, συγγενικά πρόσωπα και άλλα άτομα του περιβάλλοντος του. Και από την Τουρκία να περάσουμε στο Βατικανό, που μια Ουκρανή ακτιβίστρια, μέλος της φεμινιστικής οργάνωσης Femen, έβγαλε χθες το μπλουζάκι της σε σημείο κοντά στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, για να διαμαρτυρηθεί φυσικά για την καταδίκη των αμβλώσεων εκ μέρους της Ρωμαϊκοκαθολικής Εκκλησίας. Μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο. Τα Χριστούγεννα ακυρώθηκαν, φώναζε η γυναίκα πολλές φορές, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα το στήθος της, πάνω στο οποίο είχε γράψει με έντονα χρώματα και στην αγγλική γλώσσα: «Τα Χριστούγεννα ακυρώθηκαν. Η Παναγία έριξε τον Ιησού». Ίνα Σεύτσκεκο, 23 ετών, γνωστή ακτιβίστρια και ιδρυτικό μέλος της φεμινιστικής αυτής οργάνωσης, που είχε γίνει γνωστή για τις γυμνόστιθες διαμαρτυρίες μελών της, άρχισε να τρέχει προς την πλατεία του Αγίου Πέτρου. Αμέσως όμως την περικύκλωσαν τουλάχιστον 20 περίπου Ιταλοί αστυνομικοί, οι οποίοι ήδη βρίσκονταν σε επιφυλακή για την παρουσία της. Οι ίδιοι δημιούργησαν με τα σώματά τους ένα ανθρώπινο τείχος με στόχο να κρύψουν την ακτιβίστρια από τις κάμερες και τις φωτογραφικές μηχανές των μελών των μέσων ενημέρωσης, που είχαν επίσης ειδοποιηθεί για την έλευσή της, όπως άλλωστε και η αστυνομία. Η γυναίκα άρχισε να κραυγάζει πριν την εντοπίσουν οι αστυνομικοί, να τη σπρώξουν βία και να την καλύψουν πίσω από ένα μικρό όχημα της αστυνομίας, εν μέσω πλήθους περαστικών που δεν είχαν καταλάβει τι συνέβαινε. Να πούμε πως οι Femen έχουν οργανώσει πολλές γυμνές διαμαρτυρίες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση. Η φεμινιστική οργάνωση, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, άρχισε μια σειρά κινητοποιήσεων σε διάφορους τόπους λατρείας των χριστιανών για να διαμαρτυρηθεί ενώπιον της νομοθεσίας που απαγορεύει την άμβλωση σε διάφορες χώρες με την υποστήριξη της Καθολικής Εκκλησίας. Και πάμε στο Νότιο Σουδάν, Κυριακή. Θα πάμε λοιπόν στο Νότιο Σουδάν, όπου εκτός της Τζούμπα εξαπλώνονται οι μάχες στο Νότιο Σουδάν. Η ένταση στο πετρελαιοπαραγωγό κράτος της Κεντρικής Αφρικής αυξάνεται συνεχώς από τον Ιούλιο, όταν ο πρόεδρος Σάλβα Κιίρ απέβεμψε στον αντιπρόεδρο Ριέκ Μασάρ. Ο Κιίρ κατήγγειλε τη Δευτέρα πως οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν μια απόπειρα πραξικοπήματος υπό τον πρώην αναπληρωτή του. Η δήλωσή του αποτέλεσε αφορμή για νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο αντιπάλων στρατοπέδων του κυβερνώντος Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήματος. Η διεθνής κοινότητα φοβάται το ξέσπασμα ενός εμφυλίου πολέμου στο νεότερο κράτος του κόσμου. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι-μουν, κάλεσε την κυβέρνηση να συνεργαστεί πλήρως με την αποστολή του ΟΗΕ στο Νότιο Σουδάν, καθώς αυτή εκτελεί τα καθήκοντά της συμπεριλαμβανομένης και της παροχής φροντίδας σε πολίτες και της διεξαγωγής ερευνών, έπειτα από πρόσφατες καταγγελίες για παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Ο πρόεδρος του Νοτιού Σουδάν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με εκπροσώπους του πρώην αντιπροέδρου σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης. Οι μάχες αποτελούν ακόμα ένα πλήγμα στην προσπάθεια του φτωχότερου κράτους της Αφρικής να σταθεί στα πόδια του. Μοναδική πηγή εσόδων για τον Νότιο Σουδάν είναι η παραγωγή πετρελαίου. Ωστόσο, αυτή είχε παγώσει για 15 μήνες μέχρι τον περασμένο Απρίλιο λόγω μιας διαμάχης με το Σουδάν, το οποίο φιλοξενεί τον κύριο εξαγωγικό αγωγό. Και να περάσουμε στην Ταϊλάνδη. Όπου Κυριακή τι έγινε από το Σουδάν στην Ταϊλάνδη. Στους δρόμους λοιπόν της Μπανγκόκ κατέβηκαν πάλι οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, έτοιμά τους η παραίτηση της υπηρεσιακής πρωθυπουργού Γινγκούν Σιναουάτρα. Οι διαδηλωτές άγγιξαν τους 2.000, ωστόσο ήταν λιγότεροι σε σχέση με τις διαμαρτυρίες στις αρχές του μήνα. Μεταξύ των διαδηλωτών βρέθηκε και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης. Θέλησε να καταδείξει πως η πορεία αποτελεί ζέσταμα για τη μεγάλη διαδήλωση που προγραμματίζεται για την Κυριακή. Αίτημα της αντιπολίτευσης είναι να γίνουν μεταρρυθμίσεις πριν τη διεξαγωγή εκλογών στις 2 Φεβρουαρίου και κυρίως να εγκαταλείψει τη θέση της η πρωθυπουργός που θεωρείται φερέφωνο του πρώην πρωθυπουργού αδελφού της. Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν «Είμαστε κατά της διαφθοράς. Δεν θα γίνουν εκλογές νωρίτερα από τις μεταρρυθμίσεις». Και να περάσουμε, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο διάστημα που πολλές φορές πολλοί θα θέλαμε να βρισκόμαστε εκεί και να μην είμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Έπειτα λοιπόν από 20 χρόνια διαστημικού προγράμματος, ο δορυφόρος ΓΕΑ ξεκίνησε χθες στις 12 η ώρα το μεσημέρι το ταξίδι της χαρτογράφησης του γαλαξία μας από την βάση της ΕΣΑ στην γαλλική Γουινέα. Πρόκειται λοιπόν για μία από τις πιο φιλόδοξες αποστολές κατανόησης και κατάκτησης του διαστήματος από τον άνθρωπο. Η ΓΕΑ, δημιούργημα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, είναι ο πρώτος χαρτογράφος του διαστήματος. Για την κατασκευή του απαιτήθηκαν 740 εκατομμύρια ευρώ και είναι σε θέση να χαρτογραφήσει τη θέση και τις αποστάσεις πάνω από 1 δισεκατομμυρίου άστρων στο γαλαξία μας. Πρώτη στάση του δορυφόρου για παρατήρηση και χαρτογράφηση θα είναι σε ένα σημείο του διαστήματος 1,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη, όπου αναμένεται να φτάσει σε ένα μήνα. Πρόκειται για ένα εγχείρημα με ιστορική σημασία, καθώς είναι η πρώτη απόπειρα του ανθρώπου να προσδιορίσει τα όρια του γαλαξία μας. Και πάμε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο θα είμαι πολύ χαρούμενη που θα το πούμε σήμερα. Ένα θέμα το οποίο αφορά τον Άγιο Βασίλη, άσχετα που πολλοί λέτε ότι δεν υπάρχουν και κορυδεύετε τα παιδάκια. Λοιπόν. Γιατί υπάρχει. Τι? Υπάρχει. Να σου πω κάτι. Εγώ όταν ήμουν μικρή, είχα τσακώσει τη μάνα μου να μου αφήνει το δώρο. Αν προλάβουμε, θα δείξουμε ένα βίντεο μετά. Πολύ ενδιαφέρον, θα το δούμε. Αν είναι να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει ο Άγιος Βασίλης, δεν θέλω. Όχι, είναι πολύ ωραίο βίντεο. Ξέρεις τι είχα πάθει μια φορά, ήμουν 10, όχι, ήμουν λίγο πιο μικρή. Είχα γράψει γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Και δεν είχα κοιμηθεί το βράδυ για να δω ποιο μου φέρνει το δώρο. Και ακούω την πόρτα της μαμάς μου. Και εκεί που ακούω την πόρτα της μαμάς μου, κλείνω τα μάτια μου για να δω ποιος είναι. Εκεί βλέπω τη μαμά μου, ήρθε πάνω μου, με είδε ότι κοιμάμαι και μου άφησε το δώρο κάτω από το δέντρο. Και εκεί απογοητεύτηκα λοιπόν στα 10 όταν κατάλαβα ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Και φυσικά την επόμενη μέρα όταν της το είπα, κλαμμένη, γύρισε και μου είπε ότι επειδή δεν προλάβαινε να έρθει μέσα να σου αφήσει το δώρο, ήρθε και μου το έφερε εμένα. Στον Καναδά απέδειξαν ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης. Καλά, εντάξει. Αν προλάβουμε, θα δούμε ένα βίντεο πολύ ωραίο. Τα καημένα τα παιδάκια που λένε συνέχεια ότι τι μου έφερε, μου έφερε ο Άγιος Βασίλης. Μπας περιπτώσει, παιδικά είναι αυτά. Να πούμε λοιπόν, ένα ταξίδι εξάσκησης έκανε ο γνωστότερος Άγιος του κόσμου, ο Άγιος Βασίλης δηλαδή, ο οποίος έφτασε στα 100 πόδια πάνω από τη Γη λίγο πριν από την ημέρα κατά την οποία θα ξεκινήσει την πραγματική του περιήγηση στον κόσμο για να μοιράσει δώρα στους φίλους του. Ναι. Με σύμμαχο λοιπόν τον καλό του φίλο Ρούντολφ, ο φουσκωτός Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το ταξίδι του από το δάσος Ντέν. Ωστόσο αυτό διακόπηκε άδοξα ο λόγος, το τεράστιο μπαλόνι που είχε τη μορφή του αγαπημένου Αγίου των παιδιών. Τελικά έσκασε και έτσι οι επιβάτες του άρχισαν να πέφτουν προς το έδαφος. Ο επικεφαλής όμως του εγχειρήματος ήταν οι επιστήμονες Mark Island, οι οποίοι επίσης έθεσαν σε τροχιά μια κάμερα που απαθανάτησε μοναδικές στιγμές από το ταξίδι του Άγιου Βασίλη. Τις οποίες και βλέπουμε στα πλάνα μας. Βλέπουμε λοιπόν στα πλάνα μας. Θέλω οπωσδήποτε να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα γιατί θέλω να μου δείξεις το βίντεο που μου είπες. Όχι, θέλω να πούμε πρώτα τα άλλα και μετά. Εντάξει, οκ. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
όπου πίνακα του Πάμπλο Πικάσο αγόρασε ένας 25χρονος με 100 μόλις δολάρια, μολονότι η αξία του υπολογίζεται τουλάχιστον σε 1 εκατομμύριο δολάρια. Η αγορά έγινε μέσω μιας διαδικτυακής φιλανθρωπικής διοργάνωσης, στην οποία ο Τζέφρι Γκονάνο έλαβε μέρος και κέρδισε ανάμεσα σε 50.000 συμμετοχές. Ο 25χρονος δήλωσε ότι έψαχνε καιρό για έναν πίνακα να κρεμάσει στον τοίχο του σαλονιού του, το οποίο θα κέρδιζε ένας τυχερός έναντι 100 δολαρίων. Έπειτα από ολοκλήρωση που διοργάνωσε ο οίκος Σοθεμπάης στο Παρίσι, έψαχνα για έργο τέχνης και σκέφτηκα γιατί να μην προσπαθήσω, δήλωσε ο νεαρός στο πρακτορείο Reuters. Παρά την τεράστια αξία του πίνακα, ο Γκονάνο είπε ότι δεν σκοπεύει να τον πουλήσει, τουλάχιστον προς το παρόν. Ο νεαρός δεν μπορεί να πιστέψει στην τύχη του. Είμαι ακόμα σε κατάσταση σοκ. Ποτέ άλλη φορά δεν έχω κερδίσει κάτι τέτοιο, ανέφερε ο κερδισμένος. Και να πάμε σε μια καλλιτεχνική επιτυχία των 25.000 εισιτηρίων της περασμένης ιατρικής περίοδου. Μιλάμε δηλαδή για την επιτυχία κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, του Τζεφ Μπάρον. Ανεβαίνει λοιπόν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο θέατρο Άνεσης από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου. Μετά την θερμή ανταπόκριση του κοινού και των κριτικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο σπουδαίος Γιώργος Μιχολακόπουλος θα ερμηνεύσει ξανά τον ιδιόρυθμο κύριο Γκριν, ενώ ο κύριος Τάσος Ιορδανίδης θα αναμετρηθεί για άλλη μια θεατρική περίοδο με τον ρόλο του κύριου Γκάρντινερ, αν δεν κάνω λάθος, Έλενα. Κική, μάλλον, Έλενα, σε είπα. Να πούμε όμως λίγα λόγια για το έργο. Πρόκειται λοιπόν για μια τρυφερή ανθρώπινη ιστορία που έχει ως θέμα της τη μοναξιά και τις σχέσεις που μπαίνουν να αναπτυχθούν ανάμεσα σε δύο διαφορετικές γενιές ανθρώπων. Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει το έργο σαν μια κωμωδία με δραματικές προεκτάσεις. Ένας απομονωμένος γέρος δέχεται κάθε Πέμπτη την αναγκαστική επίσκεψη επιβεβλημένη από το δικαστήριο ενός νεαρού άντρα, ο οποίος τον είχε χτυπήσει ελαφρά με το αυτοκίνητο. Μέσα από τις τακτικές επισκέψεις αναδεικνύονται οι συγκρούσεις των δύο ανδρών και έτσι παρακολουθούμε αυτή την αμφίδρομη σχέση, μια σχέση δύσκολη που τους δίνει όμως κυρίως μέσα από τα προβλήματα που μοιράζονται. Δύο ήρωες χαρακτηρίζονται από κάποιες ιδιαιτερότητες, οι οποίες αποκαλύπτονται σταδιακά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κάθε Πέμπτη να σηματοδοτείται από μία ανατροπή. Και πάμε λοιπόν στο Las Vegas 2013. Τι είναι ακριβώς αυτό? Είναι μία ταινία η οποία βγήκε χθες στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες. Α, να σου πω, ξέχασα να σου το πω, θα σου το πω τώρα. Ποια ταινία μου λέγες την προηγούμενη εβδομάδα που έκλαιγε μία και σου λέω γιατί κλαίει έτσι αυτή στο τρέιλερ? Δεν θυμάμαι. Κάτι μικρά αγγλιά. Ναι, το ίδιο αδερφή μου. Έμεινε πολύ ευχαριστημένη, ναι. Μου είπε ότι τους άρεσε πάρα πολύ. Εγώ να δει και το Las Vegas. Να δω λοιπόν. Τέσσερις λοιπόν κορυφαίοι ηθοποιοί του Hollywood ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια αθεόφοβη κωμωδία που αποδεικνύει ότι το κέφι για μια ζωή δεν έχει σχέση με την ηλικία. Οι Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman και Kevin Kline πηγαίνουν μέχρι το Las Vegas για ένα bachelor party που θα τους μείνει αξέχαστο. Το Las Vegas είναι μια ξεκαρδιστική ταινία με σπουδαίες ερμηνείες, σενάριο του Dan Fogelman και σκηνοθεσία του John Turturro. Τέσσερις φίλοι λοιπόν βάζουν πλώρη για το Vegas με σκοπό να ξεχάσουν την ηλικία τους για να ξεσαλώσουν όπως παλιά. Παρόλο που πολλά έχουν αλλάξει από τότε που ήταν νέοι, θα καταφέρουν όχι μόνο να προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα, αλλά και να κλέψουν την παράσταση. Βλέπουμε όμως και το τρέιλερ της ταινίας. Να το ακούσουμε κιόλας. Hey, it's Billy. Billy! How you doing? What's going on? I got something important here, all right? I'm getting married. What? To that young lady who's half your age? Hey, wait a minute. She's almost 32. I have a hemorrhoid that's almost 32. So we're going to have a bachelor party in Vegas. I can't smoke, drink, eat salt, or stay out past 9, but... All right, I love it. Pop, it's sweltering in here. Maybe I should just stay home. No, you don't have to do that. Your only job is to relax. Είδαμε λοιπόν και το τρέιλερ της ταινίας και να πάμε, ολόκληρο. Όχι ολόκληρο, αλλά πήραμε λοιπόν μία γεύση. Θέλω να πάμε σε αυτό που μου λέγες προηγουμένως, στον Καναδά, όπου αποδείχθηκε ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης. Δεν αποδείχθηκε ακριβώς ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης. Αυτό δεν μου είπες πριν. Θα σου πω.
Περισσότεροι από 250 επιβάτες σε δύο πτήσεις προς Κάλγκαρη πήγαν να μιλήσουν με τον Άγιο Βασίλη πριν από την επιβίβασή τους. Στη συνέχεια, όταν έφτασαν στον προορισμό τους, ήταν έκπληκτοι όταν διαπίστωσαν ότι τα δώρα που είχαν ζητήσει ήταν στο χώρο παραλαβής τους των αποσκευών. Η συνέχεια όμως στο βίντεο που ακολουθεί και βλέπουμε. The guests were in their beds. Visions of traveling danced in their heads. While out on the runway, something secret had arrived. It was left in the lounge. It was a Christmas surprise. Oh, hello there! Is that Cohen? What are you looking for Christmas this year, Cohen? A choo-choo train? Ho, ho, ho! A classic! Do you like Thomas? Yeah, he likes Thomas. What would Mommy and Daddy like for Christmas? Big TV. Yeah, big TV. Ho, ho, ho! A big TV! You're looking fabulous! Oh, I need to. It's okay if you just want to stare at me as well. What I need is new socks and underwear. An Android tablet. Is that William beside you? And Cameron? Some Santa boots. While the guests told their Christmas wishes to good old St. Nick, WestJetters took notes and got ready to shop quick. It was a great rush with the two flights in the air to get all those presents. Not a moment to spare. St. Paul's ringing, there's children singing tonight. Lights are bright, and I know it's a beautiful sight. Snowflakes falling in the world, it's snowy. Flying with us at WestJet. Sit back, relax, and enjoy the rest of your flight. Happy faces, we're all so merry and bright. Santa's coming to town tonight. Was everything ready? We all had to wait for the moment of truth at Carousel 8. Σε πληγώσω. Υπάρχει Άγιος Βασίλης. Δεν είναι Άγιος Βασίλης αυτός, είναι αεροπορική εταιρεία. Οι δικές μας εδώ γιατί δεν κάνουν κάτι να τέτοιο. Πούμε ότι το διοργάνωσε αυτό η αεροπορική εταιρεία WestJet Airlines στον Καναδά. Ωραίο πράγμα όμως. Τι χαρά θα δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα δώσει μεγάλη χαρά και ήταν μεγάλα δώρα. Ήταν τηλεοράσεις, iPad. Να μην ξεχάσετε λοιπόν και το δικό μας το iPad, το οποίο σας δίνουμε δώρο σε συνεργασία με το afasia.gr. Ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Μπορεί να γίνει δικό σας αν μπείτε στο afasia.gr στο Facebook και πατήσετε απλά ένα like. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι Παρασκευή, ακολουθεί ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε σε όλους εσάς να περάσετε τέλεια. Ακολουθεί η εκπομπή του Κώστα Πετινάκη, ένας τρελός κόσμος. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.